Ήτανε κάποτε δύο φίλοι από τα παλιά, οι οποίοι ζουν δύο τελείως διαφορετικές ζωές. Από τη μία μεριά είναι ο Περικλής, ο οποίος ζει σε ένα σπίτι στο χωριό, με έναν τρόπο εξαιρετικά φιλικό για το περιβάλλον, και από την άλλη μεριά είναι η Αναστασία, η οποία ζει στην πόλη, βιώνοντας καθημερινά τις συνήθειες των ανθρώπων με τις οποίες καταστρέφεται το περιβάλλον. Αχ, τι ωραία μέρα! Ο ήλιος λάμπει, τα πουλάκια και λαϊδούν. Ας πάω να ποτίσω τις γλάστρες μου, γεμίζοντας το κουβαδάκι μου νερό από το πηγάδι που έχω δίπλα στο σπίτι μου. Οπ, έρχεται η Αναστασία, μία φίλη μου από τα παλιά. Γεια σου, Περικλή, τι κάνεις? Γεια σου, Αναστασία, είμαι πολύ καλά. Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ήρθες με το αυτοκίνητο εδώ και μόλυνες το περιβάλλον γύρω μας? Και με τι να ερχόμουν, Περικλή, με τα πόδια? Να ερχόσουν με το ποδήλατο. Εγώ εδώ πέρα έχω το ποδήλατό μου και το χρησιμοποιώ για να πηγαίνω παντού σε όλες τις δουλειές μου με αυτό. Με αυτόν τον τρόπο δεν μολύνω το περιβάλλον με περιττά καυσα αέρια και βοηθάω στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία οδηγεί τον πλανήτη σε καταστροφή. Θέλεις να δοκιμάσεις? Ανέβα στο ποδήλατο να κάνεις μια βόλτα να δεις πώς είναι. Αχ, τι ωραία ιδέα, πολύ θα το ήθελα. Αχ, ήταν πολύ ωραία η βόλτα, σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Τώρα, Αναστασία, θα σε πάω μια βόλτα. Πού θα πάμε, Περικλή? Θα σε πάω στις ανεμογεννήτριες, για να δεις έναν άλλο τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλεια, πάμε. Φτάσαμε! Αυτή είναι μία ανεμογεννήτρια. Οι ανεμογεννήτριες βρίσκονται συνήθως στα υλικά πάρκα. Περιστρέφονται όπως και τα φτερά των αεροσκαφών και τροφοδοτούν μια ηλεκτρική γεννήτρια η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό με τη σειρά της μεταφέρεται στο τοπικό δίκτυο και διανέμεται στους καταναλωτές, όπως συνήθως γίνεται και στα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον και χρησιμοποιούμε μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και όχι μία ανανεώσιμη η οποία είναι βλαβερή για το περιβάλλον. Φανταστικό, Περικλή. Και εγώ δεν το γνώριζα. Θα ήθελα πολύ να το εφαρμόζω από εδώ και πέρα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μου μαθαίνεις, Περικλή. Εμείς στην πόλη έχουμε μάθει να ζούμε με άλλον τρόπο. Τι άλλο έχεις να μου δείξεις σήμερα? Τώρα θα σου δείξω πώς θα πετάς τα σκουπίδια σου με ένα πιο οικολογικό τρόπο. Θα το πετύχεις αυτό παίρνοντας το χαρτί, το αλουμίνιο, το πλαστικό και το γυαλί και θα τα τοποθετείς όλα σε αυτούς τους τεράστιους κάδους που είναι για την ανακύκλωση. Κάνοντας ανακύκλωση, πετάς όλα αυτά που δεν χρειάζεσαι και μετά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αυτά τα υλικά, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και χαρτί και τα χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν καινούργια. Με αυτόν τον τρόπο δεν βρωμίζεται το περιβάλλον, οι χωματερές αδειάζουν και δημιουργούνται ξανά νέα πράγματα από τα παλιά. Καλά όλα αυτά, βρε Περικλή, αλλά για πες μου, στο σπίτι σου, ας πούμε, πώς ζεσταίνεσαι? Με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, φυσικά. Τι είναι αυτό, θα μου εξηγήσεις? Προφανώς, χρησιμοποιώ την ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνω και το νερό μου, αλλά για να ζεσταίνομαι και εγώ. Και πώς τα καταφέρνεις αυτά? Η ηλιακή ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο περνάει απευθείας στους ηλιακούς θερμοσύφωνες και γίνεται ζεστό νερό. Με αυτόν τον τρόπο δεν βλάπτω το περιβάλλον και ούτε χρησιμοποιώ πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, το οποίο είναι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν με βοηθάνε να κρατήσω το περιβάλλον υγιές. Περικλή, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος ζωής σου, ο οποίος είναι τόσο φιλικός προς το περιβάλλον. Θα ήθελα τώρα να έρθεις μαζί μου για να δεις πώς ζούσα εγώ στην πόλη μέχρι τώρα, πριν μου τα δείξεις όλα αυτά. Βζουν, 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 βζουν. Αχ, Περικλή, αυτό που είδες είναι μια απλή καθημερινότητα μέσα στην πόλη. Και πού είσαι ακόμα? Έλα να δεις πώς φέρονται οι άνθρωποι στο φυσικό περιβάλλον που εσύ τόσο αγαπάς. Ακολούθησέ με. Κοίτα, Περικλή, πώς γκρεμίζει μπουλντόζα όλα τα δέντρα. Κοίτα πώς γυαλείται το φυσικό περιβάλλον προκειμένου οι άνθρωποι να χτίσουν εδώ πέρα τα σπίτια και τις πολυκατοικίες τους.
οι άνθρωποι, προκειμένου να οικοδομήσουν την πόλη τους, καταστρέφουν έστω και το ελάχιστο πράσινο περιβάλλον που υπάρχει σε αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, θα σταματήσουμε να έχουμε τόσο πολύ οξυγόνο που μας παράγουν τα δέντρα και τα φυτά, οι άνθρωποι θα αποκτήσουν περισσότερα αναπνευστικά προβλήματα, το φυσικό περιβάλλον και η αλυσίδα η τροφική θα χαλάσουν σιγά σιγά, διότι και τα ζώα δεν θα έχουν από πού να τραφούνε, και όπως καταλαβαίνεις, όλα σιγά σιγά καταραίουν μπροστά στο βωμό του κέρδους. Αυτό που μου δείχνεις είναι πάρα πολύ θλιβερό. Τι άλλο πια έχεις να μου δείξεις? Περικλή, ακολούθησέ με για να σου δείξω τι κάνουν οι άνθρωποι στην πόλη με τα σκουπίδια τους. Εδώ, όπως βλέπεις, είναι ένας κάδος σκουπιδιών, στον οποίο οι άνθρωποι πετάνε όλα τα απορρίμματά τους, χωρίς να τα ξεχωρίζουν σε ανακυκλώσιμα ή μη. Στη συνέχεια, τα απορριμματοφόρα τα παίρνουν και τα μεταφέρουν σε μεγάλες χωματερές. Αποτέλεσμα είναι τα σκουπίδια αυτή τη στιγμή να έχουν υπερδιωγγωθεί σε αυτές τις χωματερές, δημιουργώντας έτσι μεγάλα πνευστικά προβλήματα στους ανθρώπους, αλλά και θέματα διαμονής στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Ακολούθησε με, Περικλή, για να πάμε στο σπίτι για να σου δείξω τη γειτονιά μου, η οποία είναι χωμένη μέσα σε μεγάλα εργοστάσια. Αχ, πήγε να με πατήσει ένα αυτοκίνητο. Μπιπ! Περικλή, είσαι καλά? Ωφ, ναι, πήρα μια τρομάρα όμως. Θα το συνηθίσεις, έτσι είναι η κυκλοφορία εδώ στην πόλη. Έλα τώρα να σου δείξω τα άτια εργοστάσια. Αυτό εδώ είναι ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει πάρα πολύ βλαβερούς ρήπους για την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. Μολύνονται τα νερά και με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να καταστρέφονται όλοι οι οδρόβιοι οργανισμοί, και τα ψάρια αλλά και τα φυτά που ζουν στα νερά. Επίσης, με αυτούς τους ρηπογόνους οργανισμούς, εκτοξεύονται πάρα πολλοί ρήποι οι οποίοι καταστρέφουν την ατμόσφαιρα τρομερά. Περικλή, έλα τώρα να σου δείξω πώς θερμαινόμαστε εδώ στην πόλη. Εδώ πέρα, όπως βλέπεις, είναι μια δεξαμενή γεμάτη με πετρέλαιο. Αυτό το χρησιμοποιούμε για τη θέρμανσή μας, αλλά και για την θέρμανση του νερού. Το πετρέλαιο, Περικλή, όπως ήδη γνωρίζεις, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να τελειώσει και να μην έχουμε άλλο. Επίσης, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβό στην αγορά, δεν με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι δεν εξοικονομούν χρήματα. Ενώ τέλος μολύνει τρομερά την ατμόσφαιρα. Όπως καταλαβαίνεις, Αναστασία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παράγεις ενέργεια, διάφοροι τρόποι να ξαναδημιουργείς τα σκουπίδια από την αρχή και να τα κάνεις χρήσιμα, και διάφοροι τρόποι να μην ρυπαίνεις την ατμόσφαιρα και τα νερά. Μου υπόσχεσαι ότι θα προσπαθήσεις και εσύ και οι άνθρωποι των πόλεων να προσπαθείτε περισσότερο να σώσετε τον πλανήτη. Ναι, Περικλή, εγώ από μέρους μου σου το υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να ζω με έναν πιο φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.